Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν σας αρέσουν τα βίντεο μας, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Η Ιουλία παίρνει την απόφαση να κάνει το μεγάλο βήμα στην επιχείρηση των Δρετάκων, ζητώντας να γίνει υπεύθυνη στο ελαιοτριβείο. Αυτό που επιθυμεί είναι να ανέβει θέση, λαμβάνοντας περισσότερες υποχρεώσεις στην επιχείρηση. Το συζητάει με τον Ισίδωρο, ο οποίος χαιρεται πολύ για την απόφαση της αδερφής του. Την στηρίζει σε κάθε της βήμα και θέλει να την βλέπει να ανεβαίνει ψηλά. Την ενθαρρύνει και της υπόσχεται πως θα την βοηθήσει. Το ίδιο θα κάνει και ο Γιώργης. Μόλις η Ιουλία του ανακοινώσει πως θέλει να ασχοληθεί περισσότερο με το ελαιοτριβείο, εκείνος θα την συγχαρεί για την απόφασή της να αλλάξει στάση ζωής. Έτσι λοιπόν, η Ιουλία αναλαμβάνει δράση στο ελαιοτριβείο, έχοντας ένα ισχυρό πόστο. Περνάει πολλές ώρες την ημέρα εκεί, δίνοντας οδηγίες και βοηθώντας σημαντικά τους εργάτες στην παραγωγή. Η ίδια αισθάνεται απελευθερωμένη. Δίνει το 100% του εαυτού της στη δουλειά, με στόχο να ξεχαστεί από τον γάμο της. Ο Στάθης τριγυρνά στο μυαλό της διαρκώς και την ταλαιπωρεί. Από τη μία αισθάνεται τύψεις που δεν μπορεί να αγαπήσει τον Κουράκο, ενώ από την άλλη νιώθει διαλυμένη που απέρριψε τον Στάθη από τη ζωή της. Όλα αυτά μέχρι ο Στάθης να μάθει για τη δουλειά της στο ελαιοτριβείο και να επιδιώξει να την δει από κοντά. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.